Εντυπωσιακή είναι η πρόοδος των εργασιών σε υποκατασκευή έργο του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα είναι το πιο μεγάλο και το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Μεσογείου. Αυτές οι εικόνες επικρατούσαν το Σεπτέμβριο του 2022. Αυτές οι εικόνες επικρατούν το Μάρτιο του 2023 με την πρόοδο των εργασιών να ξεπερνά το 20%. Εντυπωσιακή είναι η πρόοδος των εργασιών. Βλέπετε αριστερά μου το υπόγειο, ενώ στο χώρο που βρισκόμαστε θα γίνει η επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Από ό,τι βλέπω και από ό,τι συζητάω, είναι ευχαριστημένοι, ας πούμε, μέχρι τώρα από την εκτέλεση του έργου. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στο εργοτάξιο, το οποίο δουλεύει με τατικούς ρυθμούς. Έπεσαν οι πρώτες πλάκες στο υπόγειο του μεγάλου κτηρίου, του τέρμιναλ, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πέσει η πλάκα του ισογείου. Ακριβώς πίσω μου θα κατασκευαστεί μια γέφυρα αναχωρήσεων, η οποία θα συνδέεται με το τέρμιναλ. Το έργο από το 2025 που είχαμε πει ότι θα τελειώσει και θα παραδοθεί, πάει στο 2027. Ένας λόγος είναι βέβαια το ότι μεγεθύθηκε κατά 32%, που έπρεπε να γίνει, είναι κάτι θετικό, εμείς το βλέπουμε θετικό μάτι, διότι οπωσδήποτε θα έχει καλύτερη εξυπηρέτηση ο ταξιδιώτης και θα έχει πιο μεγάλη άνεση στο χώρο μέσα. Ήδη ξεκίνησαν οι στρώσεις των αδρανών υλικών στο διάδρομο και τροχόδρομο, ενώ τους προσεχείς μήνες θα πέσουν τα πρώτα ασφαλτικά στους δρόμους πρόσβασης προς το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι. Βρισκόμαστε στο κατώφλι του διαδρόμου, από όπου θα προσγειώνται και θα απογειώνονται τα αεροσκάφη, είναι μήκος 3,2 χιλιόμετρων και πλάτος 45 μέτρα. Πολύ σύντομα ολοκληρώνονται οι εργασίες στο κτίριο νερού, από όπου δεξαμενές θα τροφοδοτούμε νερό το αεροδρόμιο. Συνολικά 500 άτομα εργάζονται στο εργοτάξιο, ενώ το επόμενο δίμηνο ο αριθμός των εργαζομένων θα αυξηθεί σημαντικά. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας τονίζει την ανάγκη να τρέξει αντιπλημμυρική μελέτη της περιοχής. Αυτή τη στιγμή η πληροφόρηση που έχω είναι ότι είναι στη φάση της προμελέτης ακόμα. Έχω καταθέσει γύρω στα, έχω κάνει γύρω στις 5 επιστολές. Δεν είναι... Η αρχική ήταν αμέσως μετά που ξεκίνησαν τα έργα, πριν από σίγουρα 4 χρόνια. Η Τέρνα έχει φτιάξει τη μελέτη της την αντιπλημμυρική μέσα στο χώρο που έχει απολωτριωθεί. Αυτό είναι δικό της θέμα, το έχει τακτοποιήσει. Το άλλο δεν έχει τακτοποιηθεί. Υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Υποδομών. Παράλληλα, ο κ. Φραγκάκης περιέγραψε τις αδυναμίες πρόσβασης αρκετών χωριών με το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Εκτός από τη σύνδεση του βόρειου οδικού άξονα με το αεροδρόμιο και του νότιου, ας τον πούμε και αυτόν, νότιο οδικό άξονα, δεν υπάρχει καμία άλλη σύνδεση που θα μπορεί κανείς να μπει μέσα στο αεροδρόμιο. Ο δρόμος που κατεβαίνει από το βόρειο οδικό άξονα είναι κλειστός. Όλοι οι οικισμοί που υπάρχουν γύρω από το αεροδρόμιο, που είναι γύρω στους 15-16 οικισμούς, όλοι αυτοί οι οικισμοί πρέπει να έχουν μια πρόσβαση στο αεροδρόμιο από κάποιο σημείο. Αυτά δεν τα ξέρουμε. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί, δεν έχουν γίνει τίποτα, ούτε μελέτες. Το εμβληματικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026 ή το αργότερο το 2027. Το κόστος των έργων αναμένεται να ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το νησί μας θα αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με δυνατότητα διαχείρισης έως και 18 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως.